Εγώ πίστευα ότι όταν είπα ότι θέλω να φύγω, ότι από πίσω θα έλεγε θα βγω κι εγώ. Αλήθεια σου λέω. Έτσι πίστευα ότι θα πει ότι... Έτσι νόμιζα, έτσι έβλεπα αυτό στο πρόσωπό του. Όχι. Όχι, ε. ε. Εμένα είναι δύσκολη θέση μου, αλλά δεν έχω κουραστεί ακόμα. Mm. Καλά, κοίτα, και εγώ δεν νιώθω κουρασμένο. Εγώ νιώθω. Όχι, δεν έχω την κούραση που λες, Ναι, την πίεση του εγκλισμού. Ναι. Εγώ δεν την νιώθω. Yeah. Μήπω όμω είναι και το γεγονό ότι είσαι στο δωμάτιο των αγοριών, ότι είσαι μόνο τα αγόρια. Αυτό βασικά για σένα είναι, είναι καλύτερο, πλά, γιατί μέσα από εκεί θα νιώθει περισσότερη πίεση. Καλή, ε. Ναι, εννοείται. Γιατί τα πάω πολύ καλύτερα με τα αγόρια, μοιάζει. Νιώθω πολύ ναι, πιο άνετα. Αυτό μου το έχουν πει αυτό. Ότι ναι, πολλ... γενικότερα ναι, εσεί οι γυναίκε βλέπετε πολύ ανταγωνιστικά η μία την άλλη. Κοίτα, αν δεν ξέρω εσύ. Δεν έδωσα ποτέ να μου φτιάξουν τα νύχια εμένα. Η μία στην άλλη με δίνουνε. Δεν έχω τέτοια χαρακτηριστικά, παιδιά. Δεν είμαι τέτοιο τύπο. Είμαι πιο πολύ αγόρι. Και όπω βλέπει και με το να αλλάξω και τέτοια νιώθω πολύ άνετα. Δεν έχω κανένα Εγώ θέμα το πρώτο, βρα, βρα... το πρώτο βράδυ τη είπα, λέω. Στο έδωσα. Να. Ακομπλεξάρι στη φουλ. Δηλαδή δεν μα ήξερε και μα έβλεπε με το βρακί. Καλά, όχι ότι είναι αυτό κάκο, ή να, ότι, κακό. Ή ότι είναι, α ναι, πούμε. Ναι. Όχι, νιώθω πολύ πιο άνετα εδώ και το, με το χαβαλέ και με τέτοια αυτά. Όλα πολύ, πολύ cool με τα όρια. Όχι ότι με τα κόρτσια δεν είμαι, δηλαδή, με, είμαι καλύτερα λέμε, τώρα με τώρα τα γόρια. Αν πα δίπλα, μή, μήπω νιώσει καλύτερα, όχι. όχι. δίπλα, όχι, δεν θα νιώσει τελικά γιο το καλύτερα. Όχι. με Για... τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Δηλαδή Ένιω. εδώ θεωρεί ότι είναι καλύτερα. Μακάρι να ήμασταν μόνο εδώ. <laughs> <laughs> ναι. ναι.